Από εδώ μπορώ να χτυπήσουμε. Πείστε μου, κάνεις έτοιμο. Κι εγώ έτοιμος. Τρία. Δύο. Ένα. Βολή. Έπεσε. Έπεσε. Έπεσε, φίλε. Έπεσε. Άρα θα πετάξω άλλο. Πάμε, λέντζο ρα. Πέτα από εκεί πρώτα αμάξια μου, έπεσε. Νομίζω ότι αυτά βλέπω. Ακούγομαι. Έλα, ναι. Κάποιον άνθρωπο. Έχει δει άτομα εκεί. Είχα δει ένα κεφάλι με αυτό. Βγήκε ένα άτομο, όντως. Θα ξαναπήκε. Εγώ είμαι έξω από τη βάση, α μη ρίχνω μόνο. Όχι, όχι. Άλλο βλέπω. Ρίζω τώρα. Στο πλήν είναι χαμηλότερος. Οπ, κάτι φτι... Α, τα κάνουν μεταλλικά, ρε. Ναι. Μπρότε, όπου πήγες. Οπ, άνοιξε. Γεια σας φίλοι μου, γεια σας Scammers. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο στη σειρά ο Mr. Patrick παίζει Scam. Εδώ παίζω με το μηχανάκι, κάνω τα παντελίκια μου στο χιόνι. Πραγματικά είναι ωραία φάση, πολύ διασκεδαστικό να οδηγάς ένα τέτοιο όχημα. Ακόμα και εγώ που δεν έχω καθόλου skills στην οδήγηση, το πάω μια χαρά. Απλά δεν θέλει να παρασυρθείς, γιατί μπορεί να βρεθείς κολλημένος σε κανένα δέντρο. Τέλος πάντων, εδώ παίζω μόνος μου στον στο σερβερ που έχω για να κάνω τα βίντεο, αλλά αν θέλετε να παίξετε με παρέα, αν έχετε φίλους, αν έχετε τα κότσια, γιατί είδατε τι γίνεται, έτσι, στο κλιπάκι που έβαλα στην αρχή του βίντεο μου, είναι διάφορα στιγμιότυπα από το τι γίνεται στον καλύτερο ελληνικό σερβερ στο Scam, το σερβερ των Hellenic PC Gamers, των War of Scammers, ένα σερβερ που τα έχουμε πει πολλές φορές. Θα βρείτε το link για το Discord στην περιγραφή για να μπείτε, να πάρετε welcome pack, να πάρετε, υπάρχει ενεργό μποτάκι 24 ώρες το 24ωρο, πολλοί Έλληνες, πολλοί ξένοι. Είπαμε, ο σερβερ είναι για γερούς παίχτες. Χρειάζεται κότσια να μπείτε, να φτιάξετε την ομάδα σας, να φτιάξετε τη βάση σας και να το ευχαριστηθείτε. Φυσικά μπορείτε να μπείτε και μόνοι σας να παίξετε αν θέλετε. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα είναι μια πάρα πολύ διαφορετική εμπειρία από ό,τι στο single player. Στα δικά μας τώρα, έχω ξεκινήσει να κάνω μια βόλτα γύρω από τη λίμνη και ο πρώτος σταθμός είναι εδώ, αυτό το καταφύγιο bunker, δεν ξέρω πώς τα λένε. Και έχει σίγουρα ρομπότ, αυτά τα ΜΕΚ, τα περίεργα. Έχει και τον τρελάρα κάπου εδώ γύρω, που ανατινάζεται. Να το ακούτε το γέλιο του. Βλέπετε και το ρομπότ, μπορεί να έχει κι άλλο από την άλλη πλευρά. Εγώ δεν είμαι έτοιμος ακόμα να μπω σε ένα τέτοιο μπάνκερ. Θέλω να κάνω μία μικρή προετοιμασία, πρέπει να έχω κάποιο όπλο δυνατό μαζί μου. Πρέπει να έχω τον κατάλληλο εξοπλισμό. Το ΜΕΚ πιστεύω θα το ξεπεράσω, θα προλάβω να μπω. Αλλά μετά έχει πάρα πολλά ζόμπι που με ένα τόξο μόνο είναι λίγο δύσκολο να ανταπεξέλθεις. Χρειάζεται τουλάχιστον κάποιο δυνατό όπλο. Ξύπνα. Έτσι, μπράβο. Και από τη στιγμή που δεν παίζω σε
multiplayer server, παίζω μόνος μου. Το μόνο που με απασχολεί είναι ότι θα ακούσουν τη φασαρία και άλλα puppets και θα έρθουν. Λοιπόν, ψάχνω τώρα εδώ σιγά σιγά, θα κάνω τις βόλτες μου γύρω γύρω, θα περάσω από όλα τα χωριά. Ο στόχος της ημέρας, ο βασικός στόχος σίγουρα είναι να βρω αυτοκίνητο, καλύτερο μεταφορικό μέσο από αυτό που έχω. Όχι ότι έχω παράπονο με το μηχανάκι, αλλά με το μηχανάκι δεν έχω χώρο, δεν έχω έξτρα χώρο. Οπότε χρειάζομαι το αυτοκίνητο, εκτός αν βρω ένα backpack. Μεγαλύτερο που είναι ο δεύτερος στόχος για σήμερα. Τέλος πάντων θα κάνω τη βόλτα μου γύρω γύρω από τη λίμνη. Όσο προλάβω, τι είναι αυτό, μια βελόνα θα την πάρω. Όσο προλάβω θα πάω και στο observatory, πως το λένε, παρατηρητήριο. Και χρήμα, μπράβο, φέρτα. Στο παρατηρητήριο, ένα παλιό αστεροσκοπείο που έχει καταστραφεί. Θα πάω και εκεί, εκεί ελπίζω να βρω ίσως αυτοκίνητο, ίσως backpack. Να δούμε. Για να δω εδώ. Έχουμε κάτι. Κάποιος κοιμάται εκεί, ή όχι. Η ιδέα μου ήταν. Δεν μπορεί, να το. Έλα, ξύπνα, ξύπνα. Ξύπνα. Όχ, στόχισα. Πρέπει να τελειοποιήσω, να φτιάξω καλύτερη την σκόπευσή μου και το το πώς δουλεύω εδώ το τόξο με τα βέλη. Εντάξει, για ένα-ένα puppet δεν έχω πρόβλημα. Και για δύο και για τρία, αν δεν έρθουν όλα μαζί και έρθει ένα-ένα. Αλλά σίγουρα για να μπω σε χώρους που θα υπάρχουν πολλά puppet μαζεμένα, είναι λίγο δύσκολο. Πρέπει να βρω σίγουρα ένα καλύτερο email weapon. Γιατί καλό είναι το μπούσμα, το μαχαίρι αυτό που έχω. Αλλά σίγουρα χρειάζομαι κάτι καλύτερο. Και στόχος μου, ένας ακόμα στόχος για σήμερα, είναι να βρω ένα δίκανο. Ένα καλό, όχι δίκανο, ένα όπλο που παίρνει βόλια. Τέτοια φυσίγκια, πώς το λένε. Μου αρέσει, με βολεύει. Για κοντινά είναι ό,τι πρέπει. Εδώ δεν έχουμε ούτε PvP, ούτε θα κάτσω να κάνω sniping, ούτε θα παίξω πιστολίδι από μεσές και μακρινές αποστάσεις. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει από κοντά. Οπότε ένα όπλο που παίρνει φυσίγκια με βολεύει. Ελπίζω να βρω. Τώρα εδώ είμαστε σε κάποιο από τα χωριά. Θα πίσω το μηχανάκι λίγο πιο πάνω. Απλά περνάω έτσι, κάνω και λίγο φασαρία. Και ξυπνήσουν οι κοιμισμένοι εδώ οι ζουμπάδες. Ζουμπάδες θα τους λέω, έτσι τους λέει ο Σπύρος. Οπότε ναι, ζουμπάδες. Για να δούμε. Έχουμε κανέναν εδώ, τίποτα. Α, νάτος, νάτος. Πού πάω τώρα? Τον άφησα να σηκωθεί και αυτό δεν είναι καλό, γιατί είναι λίγο γεματούλης και... Α, εντάξει. Πώς μου ξέφυγε έτσι όπως πέρασα και μετά... Ναι, ώρες-ώρες... Να κι άλλος. Κάνω βόλτες τώρα, όπως έχετε καταλάβει. Ψάχνω ένα ταχτήρι, απλά δεν σας δείχνω όλη τη βόλτα γύρω-γύρω από το χωριό. Δεν έχω βρει και κάτι που να έχει και μεγάλη αξία. Έχω βρει ένα-δύο κατσαβίδια που τα παίρνω, γιατί έχω σκοπό να πάω εδώ σε μια πόλη που έχει αστυνομικό τμήμα και όσο πιο πολλά κατσαβίδια έχω, να κι άλλο φέρτο, όσο πιο πολλά κατσαβίδια έχω και έχω και δύο κουτιά με συνδετήρες για να φτιάξουμε lockpick. Οπότε ναι, χρειάζομαι τα κατσαβίδια. Έχω για την ώρα 1, 2, 3, 4, 5. Βέβαια μια χρήση του κάθε ένα έχει από αυτά. Α, έχω και ένα κίτρινο που έχει κάποιες χρήσεις. Θα βοηθήσουν όσο αντέξουν. Γιατί εκεί κρύβονται τα... Να κι άλλο κατσαβίδι, φέρ' το εδώ. Εκεί κρύβονται τα καλά. Μέσα στα locker της αστυνομίας. Βέβαια και στα locker του... Στα bunker. Να κι άλλο κατσαβίδι, φέρ' το και αυτό. Σε λίγο θα γεμίσουν
Οι τσάντες μου με κατσαβίδια. Όλα αυτά λοιπόν είπαμε. Χρειάζονται και τα καλά είναι μέσα στα locker. Πρέπει να βελτιώσω και κατά πολύ την ικανότητά μου να ανοίγω lockers. Αλλά θα γίνουν όλα σιγά σιγά. Λοιπόν, έφτασα στο παρατηρητήριο. Βλέπετε εδώ έχει κάποιες κεραίες μεγάλες, έχει ένα τηλεσκόπιο, να το τηλεσκόπιο μεγάλο. Έχει πάρα πολλά ζόμπι, ζουμπάδες. Και ναι, πρέπει να είμαι λίγο προσεκτικός, αλλά ελπίζω να βρω καλά πραγματάκια εδώ. Τώρα βασικά εδώ που τα λέμε, μια καλή τσάντα θέλω να βρω. Και κακός που δεν την πήρα από τον Τρέντερ, αλλά την έχει πανάκριβα ρε παιδί μου, 1,5 χιλιάρκο τώρα. Ας το, θα κάνω τη βόλτα μου, να δω αν θα βρω, και αν δεν βρω θα πάρω την τσάντα λίγο πριν φύγω για να πάω να εξερευνήσω την μεγάλη πόλη. Τώρα ακούω κάποιον εδώ. Δεν ξέρω αν τον ακούτε εσείς. Κάποιος είναι πίσω από τον τοίχο. Τι είναι αυτό? Ένα κερί, δεν το θέλω. Κάποιος είναι... Τι είναι αυτό? Toolbox. Πού να το βάλω τώρα αυτό? Δεν χωράει πουθενά. Κάτσε να πάω να τον ακούω που έρχεται. Έλα, βγες από τη γωνία να σου ρίξω. Κάτσε να πάω πιο πέρα. Γιατί δεν βγαίνει. Πού είσαι? Να το. Επό εκεί, επό εκεί γίνεται, απ' την άλλη. Έλα. Ωραία. Και για κάποιο λόγο έχω παρατηρήσει ότι τα βέλη μου σπάνε. Βέβαια μπορεί να φταίει η χρήση που τους κάνω. Έτσι, γιατί βλέπετε έχω μείνει με 6, 7 από τα 12 που ξεκίνησα. Και σπάνε κατά καιρούς. Και νομίζω ότι μήπως δεν ξαναφτιάξω αυτά τα βελτιωμένα. Να φτιάξω, αυτό δεν είναι ζουμπάς, αυτό είναι κάποιο ζώο. Γάιδαρος. Κάτι τέλος πάντων που κάνει έτσι. Το κυνήγι έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολο στο παιχνίδι. Θα κάνουμε και κυνήγι. Αλλά πρώτα να τελειώσουμε αυτές τις βασικές εξερευνήσεις. Να βρω το αμάξι που θέλω για να μπορώ να μεταφέρω πράγματα και μετά θα αρχίσουμε να φτιάξουμε τη βάση μας, να μαγειρέψουμε, να κυνηγήσουμε, να ψαρέψουμε, να κάνουμε τέτοια πράγματα. Να σας ρίξω μια ματιά εδώ, να δούμε τι θα δούμε και τι θα βρούμε. Έλεγα λοιπόν ότι μάλλον φτιάχνω απλά βέλη. Λίγο πολύ την ίδια δουλειά κάνουν, αν τα πετύχεις στο κεφάλι πάνε. Αν είναι από τα άλλα τα μεγαλόσωμα, αυτά που είναι και με τα κράνη και με τα τέτοια, πάλι και εκεί 4-5 θέλουν απλά, 4-5 θέλουν και με τις πέτρες και τα φτερά. Οπότε να κάθομαι τώρα να παιδεύομαι, να ψάχνω να βρω φτερά, να ψάχνω να βρω πέτρες, θα κόβω έναν θάμνο και θα φτιάχνω τα βέλη που θέλω. Μα δοκιμάται και αυτός. Ξύπνα βρε. Τελικά δεν έχει και πάρα πολλά πράγματα. Ψάχνω γύρω γύρω, δεν τίποτα. Έλα κόλλησε, έλα θα ξεκόλλησω, περίμενε, εντάξει. Τίποτα δεν βρισκώ, λες και έχουν περάσει και τα έχουν πάρει. Να ήμουν σε σερβερ, σε multi, να έλεγα εντάξει κάποιος πέρασε και τα τσίμπησε τα καλά. Αλλά δεν έχει τίποτα, ψάχνω. Γυρίζω από το ένα κτίριο στο άλλο. Πηδάω κιόλας, έτσι να μην τα βλέπετε τώρα. Δεν χρειάζεται να με βλέπετε να πηγαίνω. Αυτό θα το πάρω. Είναι συνδετήρες για να κάνουμε τα αντικλείδια. Ναι. Τίποτα το σπουδαίο. Νόμιζα ότι θα έχει περισσότερο loot. Εκεί τι έχουμε τώρα? Θέλω να πάω απέναντι στο υπόστεγο, αλλά βλέπω δύο ζουμπάδες από την κάτω πλευρά. Θέλω να πάω και εκεί στο χτίριο. Όχι, κάτσε τώρα. Αυτό μου φαίνεται ότι είναι αυτοκίνητο κανονικό που δουλεύει. Για να δω. Κάτσε εσύ, μην εκεί που είσαι, μην έρχεσαι. Περίμενε. Α, όχι, δεν τις ρίχνω. Μην τις ρίχνω.
Περιμένω να έρθει κοντά να μου φέρει τα βέλη μου. Έλα κοντά. Έλα. Μπράβο. Γιατί δεν έχω κιόλας πολλά. Άμα την έρχνα και την πέθανα κάτω θα... Έφαγα και τον άλλον, θα τα χανα. Για να δούμε το αμάξι. Α, δεν έχει μηχανή. Καλά. Σε καλή κατάσταση, αλλά δεν έχει μηχανή. Πώς λέει, τι να το σπρώχνω, να το σπρώχνω το κάνω τι. Μάλιστα. Πάμε, συνεχίζουμε την... Να, ένας ακόμα εκεί που κοιμάται. Συνεχίζουμε την εξερεύνησή μας. Κοιτάω αυτά που είναι λίγο ψηλοστρατιωτικά χτίρια. Μήπως βρω κανένα καλύτερο backpack. Για έλα κοντά. Πού πας? Από εδώ ή από εκεί? Έλα. Τρία θέλει. Εντάξει, να σου πω κάτι. Και με τα απλά, αν δεν τη σημαδέψεις το κεφάλι και σημαδέψεις το σώμα, πάλι τρία θέλουν. Οπότε είπαμε, απλά βελάκια θα φτιάχνω από εδώ και πέρα. Εκτός αν βρω τίποτα, καμιά δεκαριά carbon. Και τα πάρω, που νομίζω εκεί να κάνουν σίγουρα κάνουν καλύτερη δουλειά. Εδώ, τίποτα, 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 τίποτα. Τίποτα. Για να δούμε εδώ. Έχει κάποιον μέσα. Έλα κοντά, έλα κοντά. Βλέπετε στο σώμα που... Όπα. Κάτσε καλά. Στο σώμα που την πετυχαίνεις δεν πέφτει. Θέλει headshot το κεφάλι. Αλλά και με τα απλά μα την πετύχεις headshot θα... Τέλος πάντων. Για να δω, έχεις κάτι εσύ για μένα τώρα? Α, κατσαβιδάκι, φέρ' το. Μια προσπάθεια. Κάτι θα κάνει. Μπορεί αυτή μια προσπάθεια να... Και άλλο κατσαβίδι εδώ. Μπορεί αυτή μια προσπάθεια να... Σου ανοίξει ένα locker που να έχει μέσα κάτι πολύ καλό. Και άλλο κατσαβίδι. Και τι έχουμε, κεραυνούς, καταιγίδες. Τώρα γέμισα κιόλας και δεν μπορώ να τα πάρω. Γεμίσανε τα πράγματά μου. Κεραυνοί και καταιγίδες που λέτε. Θα ανοιχτώσει κιόλας σε λίγο. Μήπως είναι ώρα να την κάνω σιγά σιγά από εδώ. Λοιπόν, νυχτώνει έξω. Δεν είναι για βόλτες από εδώ και πέρα. Ούτως ή άλλως δεν θα βλέπετε κι εσείς κάτι. Έχω βρει κάτι αποθήκες και... Α, μισό λεπτάκι να τελειώσω εδώ με τον κύριο. Έχω βρει... κάποιες αποθήκες εδώ που νομίζω ότι είναι μια χαρά για να περάσει νύχτα. Έξω χιονίζει, μπουμπουνίζει, νυχτώνει, γίνεται ένας χαμός. Δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσω το βίντεο, θα περιμένω να ξημερώσει, θα το βγάλω εδώ. Ανέβω επάνω να καθαρίσω και το πατάρι. Όλο και κάποιος θα κοιμάται και επάνω. Για να δω, να στο βάθος είναι, πάμε γρήγορα. Μη σηκώνεσαι, μην κάνεις τον κόπο. Συνέχισε τον ύπνο σου. Ωραία. Να δούμε, έχεις κάτι, τα κουτιά έχουν κάτι. Τι είναι αυτό, πατελόνι. Νομίζω είναι καλύτερο από το δικό μου. Το χρωματιστό. Θα πάρω αυτό λοιπόν. Νομίζω έχει και περισσότερες θέσεις, ναι. Θα κάνουμε και ένα repair. Και νομίζω ότι κάπου εδώ τελειώσαμε. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, τελειώσαμε. Δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσω μέσα στα σκοτάδια, στις βροντές, στις αστραπές και στη χιονοθύελα. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε ένα like. Γραφτείτε στο κανάλι αν θέλετε. Πατήστε το καμπανάκι να ενημερώνεστε για τα βίντεο που θα έρθουν. Υπάρχει link στην περιγραφή για τον καλύτερο ελληνικό σερβερ στο Scam αυτή τη στιγμή. Τον server War of Scammers. Αυτά. Τελειώσαμε. Είμαι ο Mr. Patrick. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας. Και ελπίζω να τα πούμε σύντομα. Γεια σας. Ωραία, χιονίζει για τα καλά.